με τον κατασκευαστικό κλάδο να έχει βουλιάξει όλο ένα και περισσότεροι μηχανικοί επιλέγουν την μετανάστευση. Να εργαστούν δηλαδή στο εξωτερικό. Αν δεν υπάρξει μια σοβαρή πολιτική και στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι των εμπορικών αντικειμενικών αξιών και στο κομμάτι που έχει να κάνει γενικότερα με το πώς αντιμετωπίζει η χώρα τον εθνικό της σχεδιασμό εν γέννη, αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει. Και αυτό θα έχει ως επίπτωση και προφανώς την ανεργία του τεχνικού κόσμου εν γέννη, ανεξάρτητα με το αν είναι μηχανικοί, εγκαταστάτες ή οτιδήποτε άλλο, και προφανώς θα έχει και ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση. Κάτι το οποίο το βλέπουμε, το έχουμε αναδείξει. Έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό μόνο στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, όπως η συντήρηση των κτηρίων, όπως η αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων, η οποία νομίζω και σε μια περιοχή όπως η δικιά μας έχει μια ιδιαίτερη αξία λόγω της σεισμικής διακινδύνευσης που υπάρχει και η οποία εκδηλώνεται συχνά πυκνά, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρότερο βαθμό. Και καταδεικνύει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ότι ενδεχομένως ούτε για την τουριστική κατοικία έχουμε μια σοβαρή πολιτική, η οποία ενδεχομένως είναι και, ας το πούμε έτσι, εμπορικά ή οικονομικά πιο μπροστά, με την έννοια ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει, ας πούμε έτσι, έναν πληθυσμό και φιλοξενεί άλλους τρεις πληθυσμούς σε επίπεδο εποχικού τουρισμού. Τότε αναφέρει ότι αποτυπώνεται μέσω της ύφεσης μείωση 62,5% στον κύκλο εργασιών στις υποδομές μεταξύ 2008-2013, με τις σχετικές επενδύσεις να συρρυκνώνονται από το 3,7% του ΑΕΠ το 2006 σε 1,1% το 2015. Πώς περιμένουμε από μια τέτοια κοινωνία που βιώνει ό,τι βιώνει αυτά τα 7-8 χρόνια να μπορέσει να βάλει ως προτεραιότητα το κομμάτι των κατασκευών και γενικότερα της ιδιωτικής κατανάλωσης? Προφανώς και δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα, μπορούμε όμως και πρέπει να έχουμε σοβαρές πολιτικές που θα βγάζουν τη χώρα από την κρίση, και ένας από τους τομείς που εισφέραν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας ήταν οι υποδομές και οι κατασκευές. Αυτές έχουν υποχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με ένα βασικό, ας το πούμε έτσι, συμπέρασμα που λέει ότι έχουμε πλήρως μετατραπεί σε μια χώρα υπηρεσιών και όχι παραγωγής, και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και στο ασφαλιστικό και στα φορολογικά και στο αν γενικότερα έχουμε ένα σχέδιο ανάταξης της οικονομίας μας. Παράλληλα, όπως αναφέρεται, οι επενδύσεις στην κατασκευή κατοικία στην Ελλάδα συρρυκνώθηκαν κατά 95% το διάστημα 2007-2016, αποτελώντας την χειρότερη επίδοση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Παράδειγμα, στο κομμάτι της αγροτικής κατοικίας έχουμε σοβαρή πολιτική? Όχι. Στο κομμάτι της τουριστικής κατοικίας έχουμε σοβαρή πολιτική? Όχι, είναι πάλι η απάντηση. Τουλάχιστον εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος χρόνια τώρα θα έπρεπε να υπάρξει, γιατί την κρίση δεν την είδαμε σήμερα. Την έχουμε διαπιστώσει εδώ και χρόνια καταρχήν. Άρα, εάν θέλαμε και υπήρχε ένας στόχος να υπάρχει μια τέτοια πολιτική, θα την είχαμε δει τουλάχιστον να ξεδιπλώνεται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.